Χαίρετε. Γεια σας. Ένα ακόμη οδηγητικό πρέπει να πω για ψώνια. Μπήκα στο αυτοκίνητο. Είμαι σταθμευμένη τώρα. Ναι, είμαι σταθμευμένη στο πάρκινγκ δίπλα από το σπίτι. Βλέπετε ότι στη φωτογραφία του εξωφύλου είμαι λίγο... Όσο σκεφτόζει και μπορεί να είναι μια γυναίκα που την πιάνει από κάτω η κάμερα και δείχνει τα κανάτσια της, τα διπλωσάγωνα. Το λίμανα με αυτό, κανάτσι. Δεν είναι εγωιτευτική αυτή η λήψη, αλλά είναι πρακτική αυτή η λήψη, γιατί έχει σπάσει το άλλο το πράγμα που είχαμε, το άλλο το εξάρτημα που είχαμε για να βάζει την κάμερα πιο ψηλά, που είναι εγωιτευτικό. Και έτσι θα αρκεστούμε σε αυτή τη λήψη κάμερας, η οποία δεν είναι εγωιτευτική και η οποία δεν μας χαλάει για το θέμα που έχουμε να κάνουμε σήμερα. Μην σας πω ότι μας βοηθάει κιόλας. Λοιπόν, επειδή υπάρχει ερώτηση, και αυτό ξεκίνησα από το πάρκινγκ, γι' αυτό ξεκίνησα χωρίς να οδηγώ, πρώτο ξεκίνησα να οδηγώ, για να μπορώ να το διαβάσω. Θέκλα, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος σε βλέπει ή ασχολείται με σένα, τι λες, τι πράττεις. Αν δεν του είσαι συμπαθής, γιατί χάνει το χρόνο του. Αν δεν συμφωνεί τουλάχιστον για την ειλικρινή στάση που έχεις απέναντι στα πράγματα. Καλό σου βράδυ, αλήθεια, δεν κάνεις ένα βίντεο γιατί όταν έχουμε προσωπικότητα πολυσχηδή, τελικά ξυπνάμε αντιπάθειες και ανταγωνισμό. Καλό βράδυ, φιλιά πολλά. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό το σχόλιο ήταν κάτω από την ανάρτηση που είχα κάνει με το φτιάρι. Ναι. Εκείνο το βράδυ που φτιάριζα τα χαλίκια στον κήπο. Αχ, ευτυχώς τελείωσαν αυτά τα χαλίκια. Τώρα θα βρω κάτι άλλο να κάνω. Εντάξει. Είμαι ακόμη μέσα στο οικόπεδο του πάρκινγκ, ε. Είναι εντάξει που άγγιξες την κάμερα. Κυρίες συμβουλατόρισες. Και συνήθως γυναίκες είναι συμβουλατόρισες, οι αυτόκλητες συμβουλατόρισες. Λοιπόν, είχα βάλει μια φωτογραφία, υπάρχει στην κοινότητα, στην καρτέλα κοινότητα. Θα έχετε προσέξει ότι βάζω όσοι είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι, γι' αυτό όσοι δεν είστε, πατήστε εγγραφή. Πατήστε και τον καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Νομίζω θα βάλω τον ανιψιό μου, τον αδερφό τεχνό μου, τον γιο του αδερφού μου, τον Στέφανο που είναι 6 ετών, να μας τα λέει αυτά που τα λέει καλύτερα από μένα ο Στέφανος που είναι 6 ετών. Από μένα που είμαι 45. Λοιπόν, όσοι δεν είστε εγγεγραμμένοι, πατήστε εγγραφή στο κανάλι. Είναι δωρεάν, είναι απλό, είναι εύκολο. Πατάτε το καμπανάκι, πατάτε εγγραφή, δίπλα το καμπανάκι και κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο θα σας έρχεται ειδοποίηση. Λοιπόν, και τελευταίος, έχω πάθει ένα έρωτα με το YouTube και έχω σταματήσει να κάνω αναρτήσεις στο Facebook. Και όταν έχω να κάνω αναρτήση, την κάνω στην κοινότητα του YouTube. Και ο λόγος είναι ότι στην κοινότητα του YouTube νιώθω ότι μπαίνουν και είναι εγγεγραμμένοι συνήθως άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μια επικοινωνία μαζί μου, γνωστική, συναισθηματική κτλ. Όχι ότι υποτιμώ τους ανθρώπους στο Facebook, καμία σχέση, ίσα πάρα πολλοί από τους φίλους που είναι στο YouTube είναι και στο Facebook φίλοι. Αλλά επειδή τα προφίλ μου στο Facebook είναι δημόσια και μπορεί ο καθένας να μπει και να γράψει, θέλω αυτή την ιστορία να κοντρολάρω μια ανάρτηση στο Facebook, που άμα κάνω τώρα μια ανάρτηση στο Facebook είναι δημόσια σε περίπου 100.000 ανθρώπους, γιατί έχω τρία προσωπικά προφίλ, έχω δύο σελίδες, τα προφίλ έχουν από 5.000 φίλους το καθένα, το κάθε προφίλ έχει καμιά 10.000 ακόλουθους, κάντε λίγο τα μαθηματικά, 15 και ξέρω εγώ 30-45, η σελίδα μια έχει 35.000 likes, η άλλη έχει πόσα έχει. Τέλος πάντων, σούμα καμιά κοσαριά άνθρωποι που θα τη δουν οπωσδήποτε την ανάρτηση εφόσον με έχουν στη λίστα φίλων τους ή με ακολουθούν και πάρα πολλοί άλλοι που θα τη δουν έξω από τη λίστα φίλων μου επειδή κάνω δημόσιες στις αναρτήσεις. Οπότε έχω πολύ δύσκολη δουλειά να μετριάζω τα σχόλια εκεί, ενώ στο YouTube έχουμε βρει την ωραιότητα τη λύση με την απόκρυψη που τελειώνει μια και καλή. Είπαμε είναι το κουμπί της απόκρυψης που κάποιος όταν κάνει σχόλια ωραία όταν κάποιος κάνει σχόλια εντός εισαγωγικών καλοπροαίρετα και όταν λέει πράγματα τα οποία δεν συμφωνούν με τις αρχές του καναλιού ή βγάζει μια τοξικότητα, παίρνει απόρριψη που σημαίνει ότι συνεχίζει να γράφει σχόλια και τα βλέπει μόνο ο ίδιος, δεν τα βλέπουμε εμείς οι υπόλοιποι. Οπότε δεν φημώνουμε τον άνθρωπο, τον αφήνουμε να μιλάει, απλώς δεν έχει κόσμο να τον διαβάζει. Μπορεί να πάει αλλού που δεν θα τον αποκρύψουν να τα γράφει. Λοιπόν, μου είχε στείλει μία, η οποία μου έγραψε κυρία Θέκλα. Δεν μου είχε γράψει καν κυρία Θέκλα.
Και γράψει Θέκλα μου, δεν νομίζεις ότι η συνεχής χρήση της αγγλικής γλώσσας από εσένα έχει φτάσει στα όρια της ξενομανίας και δεν έχεις σπουδάσει ή εργαστεί στην Αγγλία για να δικαιολογείται αυτό. Και μάλιστα ήταν και αστείο όταν στο βίντεο που έκανες με την κόρη σου τη διόρθωνες όταν έλεγε αγγλικές εκφράσεις και τις έλεγε στις αντίστοιχες ελληνικές, κάτι τέτοιο. Και έγραψε, σου το λέω καλοπροαίρετα και με πολύ αγάπη. Εν μεταξύ πραγματικά, μισό τα κλισέ, αλλά όντως, άμα κάποιος σου γράψει αυτός το λέω καλοπροαίρετα και αυτός το λέω με αγάπη, σημαίνει το αντίθετο. Πραγματικά. Εν μεταξύ, διαβάζω εγώ αυτό το σχόλιο. Ήμουν έτοιμη να βγω στον κήπο. Το είχα προγραμματισμένο. Σιγά με βγήκε και για αυτή την κυρία στον κήπο. Εν μεταξύ, που μου λένε μερικοί, μην ασχολείστε, μην ασχολείστε. Δεν ασχολούμαι, παιδιά. Εμπνέομαι. Εμπνέομαι από αυτά τα φερδρά. Γιατί περί φεδρών και φτραπέλων πρόκειται. Διαβάζω το σχόλιο και αμέσως θυμώνω. Ο άμεσος θυμός, δηλαδή το να θυμώσω διαβάζοντας κάτι κατευθείαν, σημαίνει ότι έχει πατήσει κάποια φλέβα. Και επειδή δουλεύω πολύ με τον εαυτό μου, ούτως ώστε τα κομπλεξιλίκια μου, τα που είχα πολλά περισσότερα προηγουμένως και έχω και ακόμη τώρα έχω, νομίζω. Τέλος πάντων, νομίζω είμαι προς το τέλος, της εξάλληψής τους. Δουλεύω πολύ με τα κόμπλεξ μου, δουλεύω πολύ με τα πράγματα για τα οποία νιώθω κατωτερότητα και νιώθω και με ενοχλούν. Συνήθως όταν έχω άξαφνο θυμό, αυτόματο θυμό διαβάζοντας κάποιο σχόλιο, είναι γιατί χτυπάει το καμπανάκι της τοξικότητας. Έχω το λεγόμενο τοξικοραντάρ. Δεν έχει τέτοιο πράγμα, εγώ το έχω βγάλει. Τοξικοραντάρ, δηλαδή όταν υπάρχει τοξικότητα την πιάνω, την καταλαβαίνω, την νιώθω κατευθείαν. Ένιωσα κατευθείαν θυμό και λέω είναι πολύ τοξικό σχόλιο αυτό, γιατί τι θέλει να μου πει. Θέλει να μου πει ότι εγώ είμαι ξενομανής, θέλει να μου πει ότι εγώ είμαι υποκρίτρια, ότι ενώ ήδη χρησιμοποιώ αγγλικές εκφράσεις στο παιδί μου το μάλλον να κοίτα αστείο, άρα υπονοεί ότι είναι γελίο. Και επίσης θέλει να μου πει ότι δεν έχω σπουδάσει στην Αγγλία και δεν έχω εργαστεί στην Αγγλία, άρα δεν δικαιολογούμαι. Και την έβαλα σε απόκρυψη και έκανα εκείνη την ανάρτηση με το φτιάρι. Προσέξτε, γιατί κρατάω φτιάρι και αυτό είναι αληθινό. Υπάρχει αυτή η παρομοίωση που λέει αυτός που κρατάει φτιάρι θάβει τον άλλον μεταφορικά πίσω από την πλάτη του, δηλαδή τον κατηγορεί. Αυτή είχε την ανερυθρία στη βλακεία να με κατηγορήσει μπροστά μου. Και επειδή είχε γράψει και μια φίλη που έχει το κανάλι Narcissistic Web, τώρα νομίζω την κοπέλα που είχε αυτό το όνομα χρήστη, είχε γράψει, είσαι σίγουρη ότι αυτή δεν κάθισε κάπου και αναπαυτικά στο σαλόνι της έβαλε ποτό, άναψε τσιγάρο και αυτάρες, διάβαζε τα σχόλια που κάνανε. Όχι, δεν μου έρχεται αυτή η εντύπωση ότι το έκανε αυτό το πράγμα επίτηδες. Δεν ξέρω, η διάστηση με αυτό μου λέει ότι η γυναίκα αυτή προφανώς είναι από εκείνες που δεν έχουν αυτογνωσία και δεν έχουν ενέσθηση, όχι απλώς ενσυναίσθηση, και ενέσθηση δεν έχουν. Δεν συνειδητοποιούν τι λένε και τι κάνουν. Εντάξει, μπορεί να έχει και δίκιο η φίλη ο χρήστης που έχει το nickname Narcissistic Web, μπορεί να έχει και δίκιο ότι μπορεί να το απόλαυσε, αλλά εμένα η διάστηση μου λέει ότι δεν το απόλαυσε, ότι μπορεί να ενοχλήθηκε κιόλας ή ότι μπορεί να νιώθει θύμα τώρα αυτής της κακιάς της ψυχολόγου που είναι αυταρχική και είναι χτυπική και θέλει το κανάλι δικό της, δικό μου το κανάλι, δεν είναι κανένας αλλού, είναι δικό μου και που είναι δικτάτορας, όπως έχουν πει κάποιοι παλιότερα μέσα στο κανάλι κλπ. Λοιπόν, και απαντώντας την ερώτηση που έγραψε σχόλιο σε εκείνη την ανάρτηση η φίλη, ότι αν κάποιοι άνθρωποι είναι πολυσχεδείς προσωπικότητες, δέχονται κριτική, θα της πω τα ακόλουθο. Δεν είναι απλώς θέμα να είσαι πολυσχηδής προσωπικότητα, γιατί κατά κρύβια όλοι μας μπορούμαστε να είμαστε πολυσχηδείς προσωπικότητα. Μπορούμε. Όλοι μας, και όλοι μας είμαστε πολυσχηδείς προσωπικότητα, κάνουμε διάφορα πράγματα. Πολυσχηδείς σημαίνει ένας που έχει πολλές προεκτάσεις, ένας που ασχολείται με πολλά πράγματα. Όλοι ασχολούμαστε με πολλά πράγματα. Όλοι θα ασχοληθούμε και με τα οικιακά, θα ασχοληθούμε και με το επάγγελμά μας αν έχουμε, και με την ανεργία μας αν είμαστε άνεργοι, θα ασχοληθούμε και με τους φίλους μας αν έχουμε και με το ότι δεν έχουμε φίλους αν δεν έχουμε και με τα οικογενειακά μας και με τα ερωτικά μας. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποια πράγματα που γουστάρουν να κάνουν, έχουν κάποια χόμπι κλπ. Μήπως αυτό που ήθελες να πεις είναι όταν είναι προβεβλημένες προσωπικότητες, δηλαδή αυτό που κάνουν το δείχνουν
είτε ξέρω εγώ εργάζονται σε ένα χώρο που έχει προβολή, όπως π.χ. στο χώρο της τηλεόρασης ή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ή τέλος πάντων, ρε παιδί μου, είναι άνθρωποι που είναι πολύ active, πολύ ενεργοί στα social media, πολύ ενεργοί στην κοινωνική δικτύωση και δείχνουν πράγματα προς τα έξω τα οποία ενοχλούν τους άλλους, γιατί άλλοι προβάλλουν ή ταυτίζονται πάνω σε αυτούς, δεν μπορώ να γνωρίσω. Λοιπόν, για να, γιατί έχει κάτι που θέλω να πω για το σχόλιο που έκανε η κυρία για τη χρήση της αγγλικής. Εγώ όντως διόρθωνα την κόρη μου την ώρα που κάναμε το βίντεο μαζί για το φεμινισμό, και τη διόρθωνα του στυλ, όπου έλεγε κάποιες εκφράσεις που δεν είναι ασυνήθιστες, κάποιες εκφράσεις οι οποίες είναι τις καθομιλουμένες και κάποιες εκφράσεις οι οποίες, εάν το παιδί αυτό είχε την παιδεία που είχα εγώ στο σχολείο, δηλαδή αν πήγαινε στην τρίτη δέσμη που είχα πάει εγώ, θα τις γνώριζε. Αλλά επειδή το παιδί αυτό είχε ασχοληθεί από πολύ νωρίς με τις ξένες γλώσσες και κατέχει πολύ καλά αρκετές ξένες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η αγγλική, κάποιες γλώσσες ελληνικές δεν τις γνωρίζει, κάποιες λέξεις ελληνικές δεν τις γνωρίζει. Και ο λόγος που της το έλεγα, όπως της τα λέω και όταν μιλάμε, είναι για να της μάθω την ορθή ελληνική έκφραση. Γιατί δυστυχώς τελείωσε με ένα δημόσιο λύκειο, αλλά επειδή ήταν στο τμήμα ξένων γλωσσών, δεν έχουν κάνει αρχαία, δεν έχουν κάνει λατινικά, δεν έχει μάθει τα πράγματα που είχα την τύχη να μάθω εγώ, που είχα την παιδεία που είχα τότε, 25 χρόνια πριν από την Κυριακή. Χωρίς να υποτιμώ την Κυριακή, να θεωρώ ότι η Κυριακή είναι αμόρφωτη και εγώ είμαι μορφωμένη, και χωρίς να θεωρώ ότι η Κυριακή δεν έχει ικανότητες και εγώ έχω ικανότητες, καμία σχέση. Η κόρη μου Κυριακή έχει πάρα πολλές ικανότητες που δεν έχω εγώ και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και την θαυμάζω και την εκτιμώ. Και είδατε στο βίντεο ότι η κόρη μου είναι πολύ πιο δυναμική από μένα, ουσιαστικά δυναμική. Γιατί εγώ είμαι και λίγο people pleaser, αυτό το έχετε καταλάβει. Δηλαδή, εγώ στενοχωριέμαι κιόλα, θα σας ευχαριστήσω όλους. Όχι, η Κυριακή είναι tough, δυνατή, όπως θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, έχει αυτοεκτίμηση και δεν υποκύπτει σε συναισθηματικούς εκβιασμούς. Και άμα έχει κάποιο παράπονο, θα το πει. Την είδατε, δεν αντέδρασε την ώρα που της έλεγα την αντίστοιχη ελληνική έκφραση, γιατί είναι κάτι που το κάνουμε συνέχεια αυτό μέσα στο σπίτι, όπως με τον ίδιο τρόπο η Κυριακή με διορθώνει εμένα όταν εγώ χρησιμοποιώ μία έκφραση στα αγγλικά ή στα ιταλικά ή στα ισπανικά. Δεν χρησιμοποιώ εγώ στα ιταλικά και στα ισπανικά που ξέρει η Κυριακή, στα αγγλικά. Όταν χρησιμοποιώ μία έκφραση στα αγγλικά, την που τη χρησιμοποιώ λαθασμένα. Θα με διορθώσει το παιδί μου για να σου πω ευχαριστώ. Λοιπόν, και όσον αφορά στο αν έχω σπουδάσει στην Αγγλία, αν έχω εργαστεί στην Αγγλία, η αλήθεια είναι ότι παρόλο που δεν το έχω πει, υπήρξε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο έχω ζήσει και εργαστεί στην Αγγλία, το οποίο δεν είχε σημασία. Και να μην είχα ζήσει και να μην είχα εργαστεί στον Ηνωμένο Βασίλειο, το να διαβάζω βιβλία επιστημονικά, βιβλία που έχουν σχέση με την επιστήμη της ψυχολογίας στην αγγλική γλώσσα και να είμαι να είμαι familiar, δηλαδή να μου είναι πιο προσιτή η αγγλική όρη παρά η ελληνική όρη, αυτό δεν είναι απαραίτητο να έχω ζήσει στην Αγγλία ή να έχω ζήσει στην Αμερική, τέλος πάντων σε μια αγγλόφωνη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι από τον καιρό που ήμουν φοιτήτρια είχα θέμα, γιατί ήταν πολύ προοδευτικοί οι καθηγητές μας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο τμήμα ψυχολογίας, και μας έδιναν και πολύ ξένη βιβλιογραφία να διαβάσουμε. Δεν ήταν από αυτούς που μας έλεγαν διαβάστε μόνο τα δικά μας συγγράμματα, διαβάστε μόνο τις δικές μας σημειώσεις. Μας έδιναν πολύ βιβλιογραφία. Και είχα θέμα όταν έβλεπα τις μεταφράσεις όρων της ψυχολογίας από την αγγλική, στα αγγλικά βιβλιογραφία, είχε και μερική, είχε κάποια βιβλιογραφία στα γαλλικά, αλλά δεν κατέχω τα γαλλικά, δεν διάβαζα βιβλιογραφία στα γαλλικά. Είχα θέμα τέλος πάντων ότι οι μεταφορές κάποιων όρων ήταν ατυχείς. Για παράδειγμα, ο όρος στα αγγλικά frustration, που δεν είναι, το frustration δεν είναι όρος της ψυχολογίας, είναι της pop διαλέκτου, που μεταφράζεται στα αγγλικά ως, στα ελληνικά ως ματέωση, για μένα είναι ατυχής μετάφραση, το frustration μεταφράζεται ως ματέωση. Η καλύτερη μετάφραση ήταν ο όρος της Κυπριακής που είναι χτίζασμα, χτιτζάζω. Που σημαίνει ενοχλούμε πάρα πολύ, είμαι έξαλλος, είμαι ενοχλημένη, νιώθω απογοητευμένη, όχι απλώς ματαιωμένη. Εντάξει. Και κάποιους άλλους όρους της ψυχολογίας έβλεπα ότι η μετάφραση δεν ήταν καλή, κατά τη γνώμη μου. Κατά τη γνώμη μου και κατά τη δική μου γνώση της αγγλικής γλώσσας. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη μετάφραση. Όμως,
Δεν είμαι εγώ που κάνω τις μεταφράσεις, ούτε ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι ειδικοί που κάνουν μεταφράσεις ή αν ο κάθε ψυχολόγος που γράφει ένα σύγγραμμα μεταφράζει από μόνος του. Δεν το έχω ψάξει αυτό το κομμάτι το ακαδημαϊκό. Για παράδειγμα, μια πολύ επιτυχημένη μετάφραση είναι η μετάφραση της λέξης empathy, που στα ελληνικά είναι ενσυναίσθηση, είναι εξαιρετική μετάφραση. Η οποία, επειδή είναι εξαιρετική μετάφραση, τη χρησιμοποιώ τη λέξη ενσυναίσθηση. Και μη σας πω ότι είναι και πιο καλή από την empathy, που είναι η αρχική λέξη. Πολύ επιτυχημένη, ενσυναίσθηση. Υπάρχουν κάποιες άλλες, ρε παιδί, με οποίες δεν είναι επιτυχημένες. Ή τέλος πάντων, η μετάφρασή τους δεν είναι ίδια όρια. Για παράδειγμα, η οριακή διαταραχή προσωπικότητας, borderline personality disorder, την οποία παλιότερα ονόμαζαν μετεχμιακή διαταραχή προσωπικότητας στα γλωσσάρια της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας, κάτι το οποίο σήμερα έχουν σταματήσει να το κάνουν, επειδή ήταν ένας όρος που μπέρδευε. Και έχουμε ολόκληρη ιστορία τώρα ότι άλλοι άνθρωποι λένε οριακή διαταραχή προσωπικότητας, που είναι το ορθό, άλλοι λένε που είναι το αποδεκτό σήμερα, στο 2020, άλλοι λένε μετεχμιακή διαταραχή προσωπικότητας και γίνεται σύγχυση. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, πηγαίνοντας πίσω σε αυτούς που όταν βλέπουν έναν άνθρωπο που είναι πολυσχηδής προσωπικότητα, όπως έγραψε η φίλη, αλλά φαίνεται αυτό. Γιατί επιμένω, όλοι μας είμαστε πολυσχηδείς προσωπικότητες. Φαίνεται αυτό μέσα από τη δουλειά του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια δράση που έρχεται εις γνώση των άλλων. Και πολλές φορές λέει και κάποιος, μπορεί να επιχειρηματολογήσουν τα trolls. Να επιχειρώμα. Τρολ είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στο διαδίκτυο για να ηρωνευτούν, να ρίξουν κακίες, να μιλήσουν άσχημα, συνήθως με ψεύτικα προφίλ, δηλαδή με προφίλ που δεν είναι τα αληθινά τους ονόματα, και οι οποίοι βρίσκουν ευχαρίστηση, μια σαδιστική ευχαρίστηση, στο να στενοχωρούν τους άλλους από τα σχόλια που έγραψαν. Και ίσως και γι' αυτό η Narcissistic Web είπε ότι τώρα θα έχει βάλει τον μπράντε της και θα παρακολουθεί με ευχαρίστηση, θεωρώντας ότι ήταν πραγματικό τρόλ. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτή ήταν πραγματικό τρόλ. Ήταν τρόλ χωρίς να το γνωρίζει. Ήταν εκ του φυσικού της τρόλ. Δεν ήξερε ότι έκανε τρόλ. Αυτή έτσι θα κάνει και στο σπίτι της. Έτσι θα κάνει και στα παιδιά της, αν έχει. Έτσι θα κάνει και στους γύρω της, όχι μπορώ σε μένα. Λοιπόν, κάποιες φορές παλιά που ήμουν μικρή και ανόητη, ασχολιόμουν με τα σχόλια στα social media τα οποία ήταν προσβλητικά προς εμένα και ήταν τρολιές. Δηλαδή προφίλ εμφανώς ψεύτικα από το οποίο κρυβόταν όποιος και να είναι ακριβότα. Όπως αυτά τα dislikes που παίρνει κάθε βίντεο με το που ανεβαίνει, παίρνει μερικά dislikes, έτσι και αυτά. Και η στερεότυπη απάντηση που άκουγα είναι ότι από τη στιγμή που βγαίνεις στην τηλεόραση και από τη στιγμή που είσαι στην επικαιρότητα, οφείλεις, κυρία μου, να δεχθείς κριτική. Και ποια είσαι εσύ που δεν δέχεσαι την κριτική? Ας μην έβγαινες στην τηλεόραση, ας μην έγραφες βιβλία, ας μην είχες κανάλι στο YouTube και δεν θα δεχόσουν κριτική. Αυτό το πράγμα για μένα είναι το λιγότερο αγενές. Για να μην πω και απολύτιστο, για να μην πω και βλακώδες. Γιατί όταν εγώ βγαίνω στην τηλεόραση, εσύ δεν είσαι υποχρεωμένος να με δεις. Υπάρχει τηλεκοντρόλ. Μπορείς να αλλάξεις κανάλι. Και όταν εγώ έβγαινα στην τηλεόραση, ενώ όταν είχατε δική μου εκπομπή, ο λόγος που έβγαινα στην τηλεόραση και συνέχιζα να βγαίνω στην τηλεόραση ήταν επειδή η εκπομπή είχε τηλεθέαση και συνέφερε οικονομικά στο κανάλι να έχει αυτή την εκπομπή που είχε τηλεθέαση και έφερνε έσοδα στο κανάλι, και γι' αυτό έβγαινα στην τηλεόραση, επειδή με έβλεπαν. Όχι για να σου την πω εσένα ή για να σε ενοχλήσω εσένα. Επίσης, τώρα που με προσκαλούν σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, ο λόγος που με προσκαλούν είναι γιατί την ώρα που είμαι καλεσμένη σε μια εκπομπή ανεβαίνουν τα νούμερα της τηλεθέασης. Γι' αυτό με προσκαλούν. Δεν με προσκαλούν γιατί με γουστάρουν. Γιατί όχι μόνο επειδή με γουστάρουν, γιατί δεν έχω νιώσει καμιά φορά μέχρι τώρα ότι με προσκαλεί κάποιος άνθρωπος στην εκπομπή του και δεν με συμπαθεί και δεν γουστάρει αυτά που λέω. Αλλά μου το λένε και φίλοι μου δημοσιογράφοι, θέλουν να έρθει στην εκπομπή, γιατί όταν έρχεσαι ανεβαίνει τόσες μονάδες η τηλεθέαση. Και επειδή γνωρίζω από τηλεθέαση, επειδή για 1,5 χρόνο είχα δική μου τηλεοπτική εκπομπή και έπαιρνα τις μονάδες, τις μετρήσεις της τηλεθεάσεως καθημερινά, γνωρίζω πως σε κάποιες εκπομπές, όταν εμφανίζονται κάποιοι, για παράδειγμα ένας ο οποίος ανεβάζει πολύ την τηλεθέαση, είναι ο Ανδρέας ο Πιτσιλίδης, ο θεολόγος στην Κύπρο. Όταν μπαίνει ο Ανδρέας σε μια εκπομπή, ανεβαίνει η τηλεθέαση. Αυτό συμβαίνει. Έτσι είναι. Και τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει ότι έχει πολύ κόσμο που θέλει να δει αυτόν τον θεολόγο, αυτήν την ψυχολόγο, αυτόν τον οποιονδήποτε που μιλάει στην τηλεόραση. Άρα, αν εσύ θεωρείς ότι επειδή εγώ βγαίνω στην τηλεόραση, σου δίνω εσένα το δικαίωμα να με κράζεις, να πας να κάνεις μπάνιο.
Γιατί ακριβώς το γεγονός ότι βγαίνω στην τηλεόραση πρέπει να σε προβληματίσει και να σκεφτείς τώρα. Δεν μιλάω για μένα, δεν μιλάω για όλους όσους βγαίνουν στην τηλεόραση. Να σκεφτείς και να προβληματιστείς αυτή η ψυχολόγος, η οποία δεν είναι παρουσιάστρια, δεν είναι δημοσιογράφος, την οποία προσκαλούν εδώ και 20 πόσα χρόνια στις εκπομπές, της δίνουν εκπομπή. Μήπως της τη δίνουν επειδή θέλει ο κόσμος να τη βλέπει. Άρα βγαίνει στην τηλεόραση επειδή θέλει ο κόσμος να τη βλέπει. Και αν εγώ ανήκω σε αυτούς που δεν θέλω να τη βλέπω, ας αλλάξω κανάλι και δεν μου πέφτει λόγος να την κρίνω. Λέμε. Γιατί δεν είμαι πολιτικός. Δεν με έχει εκλέξει ο κόσμος και με έχει βάλει σε μια θέση ούτως ώστε αν εγώ δεν κάνω σωστά το ρόλο μου ως πολιτικός να δικαιούνται να με κρίνουν. Και να μου πούν, βρε, εμείς που σε ψηφίσαμε και είπες ότι θα είσαι έντιμη, θα είσαι το ένα, θα είσαι το άλλο, τώρα γιατί κάνεις κάτι λάθος. Εκεί είναι τον πολιτικό που τον ψηφίσατε να τον κρίνετε. Τον βουλευτή, τον, ξέρω εγώ, τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχουμε εμείς εδώ. Αυτούς που ψηφίζετε και είναι αιρετοί, να τους κρίνετε. Γιατί ήρθα και σας είπα, ψηφίστε με για να πάω να κάνω συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία προφανώς δεν τα κάνω για να έχετε θέμα μαζί τους. Από εκεί και πέρα, τι ασχολείστε με αυτούς που δεν τους επιλέξατε. Θα μου πείτε, μα δεν τους επιλέγουμε και τους βλέπουμε μπροστά μας στην τηλεόραση. Θα σας πω, η τηλεόραση έχει πάρα πολλά κανάλια. Στην Κύπρο τώρα αυτή τη στιγμή ελεύθερα κανάλια, πώς έχει, 10, 12. Και άμα έχεις και καλωδιακή τηλεόραση, μπορεί να έχεις και από 200 κανάλια να επιλέξεις. Μην τους βλέπετε. Και άμα δεν τους βλέπετε, θα πέφτει τηλεθέαση και θα τους καλούν. Προσέξτε και αυτοί που είναι haters, κάνετε hate watching. Δηλαδή, βλέπετε τα βίντεο των ανθρώπων, βλέπετε τις εκπομπές τους, τους ανεβάζετε την τηλεθέαση και μετά τους τρώτε στη μούρη. Πολύ περισσότερο καιρό τους τρώτε στη μούρη μετά. Οπότε, μην βλέπετε κάτι που δεν σας αρέσει και μην ασχολείστε με κάτι που δεν σας αρέσει. Οπότε, εγώ θεωρώ ότι επειδή βγαίνει στην τηλεόραση και έχει το κανάλι στο YouTube, δικαιούμαι να σε κρίνω, είναι χαζό. Δικαιούσε να με κρίνεις με την έννοια του να πεις ότι είμαι, να πεις διάφορα κοσμητικά επίθετα για μένα, να πεις ότι είμαι ξενομανής, είμαι το ένα ή είμαι το άλλο. Δικαιούσε να το κάνεις γιατί είμαστε φίλες. Σε έχω ρωτήσει, επειδή με βλέπεις ρε παιδί μου να κάνω βίντεο, θεωρείς ότι δικαιούσε επειδή έχεις επιλέξει εσύ να βλέπεις το βίντεο, εσύ το βλέπεις. Δεν σου έχω βάλει το μαχαίρι στο λέμε να δεις το βίντεο, μόνος σου βλέπεις το βίντεο. Δικαιούσε να με κρίνεις και να μου πεις εμένα της ιδίας προσωπικώς ότι είσαι ξενομανής, είσαι το ένα, είσαι το άλλο, το παράλληλο, νομίζω δεν δικαιούσε, δεν σου δίνει τέτοιο δικαίωμα. Αν από θράσος και αγένεια πάρεις μόνος σου την ευκαιρία, δώσεις τον εαυτό σου την ευκαιρία να κάνει αυτή την κρίση, τότε θα υποστείς και τις συνέπειες. Μία συνέπεια η οποία είναι και φυσιολογική και είναι και αναμενόμενη, είναι από τη στιγμή που... κριτικάρεις έναν άνθρωπο στο προφίλ του, στα σχόλια κάτω από το βίντεο του ή σε μια ανάρτησή του, και αυτός ο άνθρωπος θα το δει. Αυτός ο άνθρωπος έχει κάθε δικαίωμα να αποφασίσει αν θα σου απαντήσει, έχει κάθε δικαίωμα να αποφασίσει αν θα σου επιτρέψει να ξανασχολιάσεις, έχει κάθε δικαίωμα να σε βάλει σε απόκρυψη ή να σβήσει το σχόλιο σου. Άρα δεν σου δίνει δικαίωμα το γεγονός ότι κάποιος εκτίθεται σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο εσύ επιλέγεις να μπεις, το ξαναλέω, εσύ επιλέγεις να ανοίξεις την τηλεόραση, εσύ επιλέγεις να δεις το βίντεο στο YouTube, μπορείς να σου στείλει μια φίλη σου, κάνει delete το μήνυμα, μην το δεις. Ξέρετε πόσα μου στέλνουν εμένα και δεν τα βλέπω. Σοβαρά. Φίλες μου, να σου στείλω το άρθρο ότι έγραψε τάδε και να νευριάσεις. Τους λέω γιατί να διαβάσω κάτι που θα νευριάσω. Δεν το διαβάσω και δεν το διαβάσω. Σοβαρά. Ό,τι στείλει να σας πει. Πόσες φορές μου στέλνει. Έγραψε τάδε το τάδε, να σου στείλω το διαβάσεις, να δεις τι γράφει που εσύ σίγουρα θα διαφωνήσεις. Τους λέω γιατί να το διαβάσω. Τι λόγος υπάρχει να το διαβάσω. Η γυναίκα το έγραψε, όποια και να είναι. Έχει το ακροατήριο της, έχει τους ανθρώπους οι οποίοι ακούν αυτά που έγραψε. Μου λέει, εσύ τα λες σωστά και αυτή τα λέει λάθος. Της λέω, μα εγώ τα λέω σωστά και αυτή τα λέει λάθος, στείλτε σε αυτή στο δικό μου να το διαβάσει. Δεν νούσα κυριολεκτικά, δεν είπα αυτό, αλλά τι νόημα έχει να διαβάσω κάτι που ξέρω από την αρχή ότι διαφωνώ, που ξέρω από την αρχή ότι δεν μ' αρέσει ή διαφωνώ με τις απόψεις ή τη στάση που έχει κάποιος άνθρωπος, γιατί να το δω, για να ενοχληθώ. Μήπως έχει κάποιους ανθρώπους που φτιάχνονται με το να νευριάζουν. Πώς έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν αντέχουν το εσωτερικό τους κενό και φτιάχνουν φανταστικές διαμάχες με άλλους ανθρώπους
οι οποίοι συνήθως είναι προβεβλημένα πρόσωπα λόγω της δουλειάς τους ή της κοινωνικής τους τάσης, και φτιάχνουν αυτές τις διαμάχες ούτως ώστε να τα βάλουν με κάποιον, αφού δεν μπορούν να τα βάλουν με τον εαυτό τους. Ξέρω κι εγώ, τι να πω. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει 24 να πάει να διαβάσει κάτι που, με κάποιον, από κάποιον που διαφωνεί ή από κάποιον που διαφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα. Θα μου πεις, εσύ έκανες το βίντεο για το φεμινισμό. Ναι, το έκανα και το μετάνιωσα κιόλας μετά που το έκανα, γιατί είχα ένα ολόκληρο στρατό μετά που έκανα να γίνω το βίντεο με την κόρη μου για το φεμινισμό. Ένα ολόκληρο στρατό εντός αγωγικών και μπορεί να και εκτός αγωγικών. Ανθρώπων οι οποίοι έμπαιναν κάτω από το βίντεο να με κράξουν. Και εμένα και το παιδί. Γιατί ήταν η φύλλα προσκύμενη στις απόψεις της κοπελιάς που έκανε το βίντεο το οποίο ήταν εναντίον του φεμινισμού, που εξηγούσε γιατί δεν είμαι φεμινίστρια. Και είχα και όχι πολλούς, καμιά εικοσαριά να μου στέλνουν στα social media πρόσκληση εκ μέρους μιας οργάνωσης στην οποία προφανώς ανήκει αυτή η κοπέλα να πάω να κάνω δημόσια συζήτηση, και της είπα όχι, 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 όχι. Δηλαδή, ξέρω ρε παιδιά, για μένα αυτό το hating, δηλαδή το να μισάς κάποιον που είναι προβεβλημένος και να παρακολουθείς κάποιον που δεν γουστάρεις και να νιώθεις την επιθυμία να του πεις τα μούτρα του, είσαι ξενομανής, είσαι το ένα, είσαι το άλλο, έχω απογοητευτεί τα μάλα. Μου είχε γράψει μια προχθές όταν οδηγούμε, υπάρχει, δεν το θυμάμαι τώρα γιατί είχε χρησιμοποιήσει κάποιους όρους στην αγγλική που πρέπει να είναι νευροψυχολογικοί όροι. Ξέρω τι είναι, μπορεί να είναι νευροψυχολόγος, μπορεί να είναι ψυχολόγος, μπορεί να είναι μια που το παίζει ότι ξέρει όρους, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ότι μπορεί να διασπαστεί η προσοχή του οδηγού και από άλλους εισιτηριακούς παράγοντες, όπως είναι το να μιλάει ή άμα σκέφτεται, μέρος του εγκεφάλου του πάει στη σκέψη και έτσι μπορεί να έχει πρόβλημα στην οδήγηση και δηλώνει απογοητευμένη που κάνω vlog ενώ οδηγώ. Της απάντησα και εγώ, σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που γράφετε, σας συλληπούμε για την απογοήτευση που νιώθετε. Μήπως όμως τώρα νιώθετε καλύτερα μετά από το άδειασμα εντός εγώ μου κάνατε στο σχόλιο? Δεν μου απάντησε τίποτα πίσω. Αλλά αυτό το σχολείο δεν ασχολήθηκα και ιδιαίτερα, γιατί εντάξει, όντως μπορεί το να οδηγείς και να έχεις παιδιά στο αυτοκίνητο και να κάνεις συζήτηση με τα παιδιά, γιατί πολλοί γονείς το έχουμε κάνει αυτό και το είχε επισημάνει και μια άλλη φίλη στα σχόλια, να είναι λίγο προβληματικό για την οδήγηση. Ναι, μπορεί. Τι θα κάνουμε, θα σταματήσουν? Ότι έχουν παιδιά να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, γιατί τα παιδιά τους μπορεί να τσιρίξουν, μπορεί να κλάψουν, μπορεί να κάνουν, και αυτό να δημιουργήσει θέμα στην οδήγηση? Ή όσοι έχουμε συνοδηγότητα να αποδηγούμε, δεν είναι πολύ φυσικό και αναμενόμενο να κάνουμε κάποια συζήτηση με τον συνοδηγό η οποία να μας αποσπάσει συναισθηματικά την προσοχή και οπότε να κινδυνεύουμε ή να μην κινδυνεύουμε, να πάθουμε κάτι, δεν ξέρω. Και αν έχετε παρατηρήσει, εμένα η προσοχή μου είναι περισσότερο στην οδήγηση. Και αν κάποιες φορές συμβεί κάτι στο δρόμο, χάνω τα λόγια μου την ώρα που οδηγώ. Είδατε, θέλω 28 λεπτά για να πάω από το σπίτι μου σε αυτό το σούπερ μάρκετ. Πάω μάλλον. Όχι και άσχημα. Θα μπορούσα, έχει άλλα σούπερ μάρκετ που θέλω 40 λεπτά. Λοιπόν, γιατί κάποιοι ασχολούνται με εμάς, που είμαστε πολυσχεδείς προσωπικότητες. Πρώτα απ' όλα, όλοι είμαστε πολυσχεδείς προσωπικότητες. Και δεύτερον, ασχολούνται για τους δικούς τους λόγους, δεν ασχολούνται για εμάς. Οπότε μπορούμε να αποφασίσουμε αν θα δεχόμαστε τα τοξικά σχόλια, τα δεικτικά σχόλια, τα μειωτικά σχόλια, να τα δεχόμαστε και να κάνουμε engage, δηλαδή να απαντάμε πίσω και να αφήνουμε ανθρώπους που έχουν τέτοιες απόψεις, να τους αφήνουμε να μας επηρεάζουν, ή αν θα τους κάνουμε απόκρυψη είτε από το κανάλι μας, είτε από το προφίλ μας, είτε από τη ζωή μας κανονικά. Λέει, όταν έχουμε προσωπικότητα πολυσχηδή, ξυπνάμε αντιπάθειες και ανταγωνισμό. Δεν νομίζω να έχει να κάνει με αντιπάθεια και ανταγωνισμό. Νομίζω έχει να κάνει με το ότι κάποιος άνθρωπος δεν νιώθηκε τόσο καλά με τον εαυτό του και έτσι ψάχνει να βγάλει τα νεύρα του πάνω σε κάποιον άλλον, και ένας που είναι προβεβλημένος είναι εύκολο target, είναι εύκολο στόχος. Και επειδή συνήθως τα δημόσια πρόσωπα δεν απαντούν, δεν λέω ότι είμαι δημοσίο πρόσωπο, είμαι στη δημοσιότητα κάποιες φορές. Για παράδειγμα, όταν έχει σχόλια για μένα στο διαδίκτυο σε άλλες σελίδες, δεν μπαίνω. Αφήνω να γράφουν ό,τι θέλουν για μένα, γράφουν διάφορα άσχημα πράγματα από ό,τι έχω καταλάβει.
Μερικές φορές τα έβλεπα παλιά, αλλά δεν μπαίνω να απαντήσω γιατί λέω δεν είναι στη δική μου σελίδα, δεν είναι στο δικό μου διαδικτυακό χώρο, αλλά δε, άρα δεν με αφορά. Εν τη απουσία μου μπορούν και να με σφάξουν, ό,τι θέλω να σου πω. Από την προσωπικό μας χώρο μας και από την προσωπική μας ζωή μπορούμε κάποιους ανθρώπους να τους μπλοκάρουμε ή να τους βάλουμε σε απόκρυψη. Μπορούμε και δικαιούμαστε. Και μην το πάρετε ότι είναι μόνο οι πολυσχηδείς προσωπικότητες, ή πάνω μόνο κάποιοι είναι πολυσχηδείς προσωπικότητες, ή μόνο είναι κάποιοι που είναι εξαιρετικοί σε κάτι που θα γεννήσουν αντιπάθειες. Όλοι, μάνα μου, άμα είσαι σε μια φάση που μπορεί ο άλλος να τα βάλει μαζί σου, θα τα βάλει. Δεν θα ντραπεί. Αυτές οι σκέψεις, αυτό το οδηγητικό vlog το οποίο το έχω κάνει μετά που ξύπνησα το απόγευμα και ίσως να είναι έτσι λίγο κοιμισμένο, είναι μέχρι να πάρω την καφέινη που χρειάζομαι να ξυπνήσω. Φιλιά, σας αγαπώ.